Θα ξεκινήσω από τον Λεωνίδα τον Πύλη, τον καθηγητή ο οποίος μας έχει έρθει από την Αθήνα, για ένα χαιρετισμό και ένα ποίημα αποκλειστικά για τη μάχη της Πίδνης. Χαίρετε Έλληνες. Άκουσα το Σοκράτη που λίγο πριν είπε ότι έστω και αν αναλάβουν φορείς αυτή εδώ την εκδήλωση, εμείς θα ερχόμαστε πάντα. Μου θύμισε κάτι πρόσφατο που είχε γίνει πριν από 3 χρόνια, 3-4 χρόνια στις Θερμοπύλες. Όταν μετά από δεκαετή συνεχή παρουσία Ελλήνων Εθνικών στις Θερμοπύλες, ο Δήμος Λαμίας ανακοίνωσε στον τύπο ότι θα κάνει επίσημες εκδηλώσεις για πρώτη φορά. Όλες οι προηγούμενες ήταν άκυρες. Είχαμε στείλει τότε επιστολές και είχαμε αποδείξει με έντυπο υλικό ότι ήταν περίπου η 10η φορά και καλώς ήρθατε και ας αργήσατε. Ελπίζω να γίνει, δεν ελπίζω γιατί η ελπίδα είναι αναβλητική και δεν ανήκει στους Έλληνες. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει θεσμός και το Άρες Άναξ θα βρίσκεται εδώ πάντα. Δεν έχουμε παρά να είμαστε κοντά του. Έχει ήλιο και δεν θα πω πολλά. Ένα ποίημα που έγραψα λίγες μέρες πριν, ακριβώς για τη μάχη της Πίδνας, όταν μου είπε ο Σοκράτης ότι θα κάνουν την εκδήλωση. Αν υπάρξουν μερικές μικρολεπτομέρειες ιστορικής ανακρίβειας, συγχωρήστε με. Δεν είμαι ιστορικός, είμαι δραματογράφος. Μια αναφορά υπάρχει επίσης στην Ολυμπιάδα, που το όνομά της ήταν Μυρτάλη, γιατί ήταν η αίρια της Δωδόνης και το πραγματικό της όνομα ήταν Πολυξένη. Ολυμπιάδα την ονόμασε ο Φίλιππος επειδή είχε νικήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες όταν τη γνώρισε και την παντρεύτηκε. Υπάρχει λοιπόν μια μικρή αναφορά στην Ολυμπιάδα, γιατί στο Μακρύγελο, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον, είναι ο τάφος της, σκεπασμένος με σκουριασμένες λαμαρίνες. Η φάλαγγα των Μακεδνών του Φίλιππου Καμάρη, μαζί με τους απόγονους, τους Θράκες και οι Πυρώτες, στον Ενιπέα σταθήκανε βάρβαρους να εμποδίσουν, μα ο Ήπατος, ο Λεύκιος, ο Εμίλιος, ο Φιλέλλην εξάφνιασε τους Μακεδνούς στο πέρασμα της πέτρας και ύστερησε διείσδησε στις Πιερίας στα μέσα. Αλλάζει θέση η φάλαγγα στον Έσονα Καρτέρι, δεξά ζερβά χαλκάσπιδες και υπείς εταίροι, κι είναι η τελευταία φορά που οι σάρισες ελάβνουν και υποχωρούν οι βάρβαροι στις παρυφές των λόφων, μα να συντάσσονται ξανά και υπερτερούν στα όπλα, κι η φάλαγγα διαλύεται και οι εταίροι απλώς κοιτάνε. Κι η σύγχυση είναι γεγονός και πολλαπλά τα λάθη του Αντιγονίδη βασιλιά εκείνου του Περσέα. Οι φαλαγγίτες κάμπτονται στο γόνι, αργοπεθαίνουν από τα ελεφάντινα τα κτίνη των βαρβάρων. Μονάχα οι αργυράσπιδες μείναν μέχρι το τέλος. Την ιστερνή τη φήμη τους θέλουν να καταγράψουν μαζί με εκείνους που πέσανε τότε στις Θερμοπύλες. Ήτανε βούληση θεών, λάθη, προδοσία, ή ήταν στην ημαρμένη μας να γράψουμε ένα τέλος που έμειναν εξιχνίαστο στο πέρασμα του χρόνου για να θυμίζει την αρχή του ελληνικού του τέλους ως αν το τέλος που είχε αυτή η αίρια των Καβύρων, η μάνα του Αλέξανδρου, η Άνασα Μυρτάλη, που οι Μακεδνοί την είχαν ονομάσει Ολυμπιάδα, που και αυτή προδόθηκε από του Κάσανδρου το χέρι και η συγκυρία θέλησε το μνήμα της να είναι κοντά σε αυτούς που έζησε τα πιο πολλά της χρόνια. Δόξα σε αυτούς που έμελε τη γνώση να διασπείρουν στο νου της ανθρωπότητας, στη σκέψη των Ρωμαίων, όπου την κατακτήσανε και ας χάσανε στα όπλα. Δόξα σε εσάς που αν χρειαστεί θα πράξετε τα ίδια. Χαίρεστε. Αν θέλει ο Βασίλος Ογκούσκος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Δευκαλίων, να μας απευθύνει ένα μικρό χαιρετισμό. Παρακαλώ τους αυτούς που θα απευθύνουν κάποιο χαιρετισμό όσο μπορούμε πραγματικά σύντομα, διότι ο ήλιος κατακαίει, όπως και στη μάχη. Χαίρετε. Το 2005, οι Ιταλοί αρχαιολόγοι προέβησαν σε ανασκαφές έξω από την αρχαία πόλη, από τον αρχαίο οικισμό της Ρώμης. Και στην αρχαία οδό της Via Valeria ευρέθηκε ο τάφος του Περσέως. Το
αναφέρω έτσι σαν ένα ιστορικό συμβάν. Βέβαια δεν πέρασε ούτε στα ελληνικά αρχαιολογικά περιοδικά, αλλά ούτε και στον ελληνικό τύπο. Το πληροφορήθηκαν από ιταλικά μέσα. Θέλω να επισημάνω την ευχαρίστηση την οποία δοκίμασα από τις πρωτοβουλίες τις οποίες αναλαμβάνει συνεχώς και εκτελεί και επιτελεί το αρχαιοπρεπές ελληνικό άγγιμα Άρες Άναξ. Πρέπει να τονίσουμε και να πούμε ότι μόνο από την κινητοποίηση της βάσεως, δηλαδή από εμάς, τους πολίτες, δύναται να επέλθει η αλλαγή, η υποθουμένη αλλαγή, η οποία δεν επήλθε καθ' όλη τη διάρκεια αυτή των 180 ετών ελευθέρου ελληνικού βίου, ούτε βέβαια και το 1981, όταν ούτε ο λαός στην εξουσία, αλλά ούτε και βέβαια είχαμε κάποια αναδιαμόρφωση του πολιτικού συστήματος, είχαμε απλώς μια νέα κομματοκρατία. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι και να επιλέξουμε ότι δεν θα δραστηριοποιηθούμε πάλι ως όργανα, ως οπαδοί κομμάτων. Θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε στην κατεύθυνση της αναζητήσεως της πολιτιακής αλλαγής. Και η πολιτιακή αλλαγή θα επέλθει με την υιοθέτηση εκ των δύο πολιτευμάτων αμέσως δημοκρατίας, είτε του σπαρτιατικού είτε του αθηναϊκού τύπου. Αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενα εντόνων δραστηριότητας, διότι δεν θα πρέπει και δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να αναμένουμε άλλοθεν την υποθεμένη αλλαγή. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, θέλω να τονίσω την ανάγκη της συμπαραστάσεως στο έργο το οποίο επιτελεί ο Εν Λόγω Φορεύς και σε εσάς βέβαια απευθύνω ευχαριστίες γιατί ανταποκριθήκατε παρά το ότι ο Μέγας Τιτάν, ο Υπερίων, είναι εκείνος ο οποίος αυτή την ημέρα του, μετά δηλαδή το θερινό ηλιοστάσιο, την εορτή του θερινού ηλιοστασίου και την εορτή την μη τελουμένη όπως πρέπει, την εορτή του Αϊφανιού και όχι του Αγιανιού, του Αϊφανιού, δηλαδή την εορτή του Φάνητος, να του τονίσουμε ότι είναι εορτή του πρωτογόνου Φάνητος αυτή η ημέρα και όχι του λεγόμενου Αγιάννη. Σας ευχαριστώ, με ακούσατε. Ο Αριστοτέλης Κακογεωργίου είναι εδώ ως εκπρόσωπος της ομάδος Ε. Ο Αριστοτέλης Κακογεωργίου είναι επί τουλάχιστον 50 χρόνια μαραθωνοδρόμος με άπειρες διακρίσεις και επειδή δεν θα το πει ιδίως, θα το πω εγώ, είναι μετά τη βασίλισσα της Αγγλίας αυτός που πήρε το κλειδί του Σίδνεϊ από την Πρωθυπουργό της Αυστραλίας. Αριστοτέλη. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα θέλω να συγχαρώ την πρωτοβουλία του Σοκράτη και όλων των οργανωτών. Να συγχαρώ όλους όσους παρευρέθηκαν εδώ και να περάσω ένα μήνυμα που βγαίνει από αυτή τη μεγάλη μάχη της Πίδνας. Γιατί έχασαν οι πρόγονοι μας οι Μακεδόνες? Το σκεφτήκατε ποτέ? Δεν έχασαν γιατί οι Ρωμαίοι ήταν πιο δυνατοί, γιατί ήταν μόνοι. Ήταν μόνο 20.000 Μακεδόνες και 800 Κρήτες. Πού ήταν οι Αθηναίοι, πού ήταν οι Σπαρτιάτες, πού ήταν οι Κορίνθιοι, πού ήταν οι Λαρισαίοι? Ένα λοιπόν, θα φύγουμε από εδώ και θα πάρουμε αυτό το μήνυμα. Εάν δεν αγκαλιαστούμε όλοι, εάν δεν συμφιλειωθούμε, εάν δεν ενωθούμε, ξεχάστε τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Και δύο μετάλλια με την προτομή του Φιλίππου. Ένα σε σένα. Έτσι. Και ένα σε μια γυναίκα, δεν είναι πάρα. Ευχαριστούμε πολύ, Αριστοτέλη. Ευχαριστώ πολύ. Αν κάποιος από την τετρακτή θέλει να αναφερθεί, να χαιρετήσει κάπως, με κάποιο τρόπο, αν όχι, θα δώσω το λόγο στον Λάιο τον Απόστολο αρχικά. Συμπαραστάθηκε απόλυτα στην εκδήλωση από την πρώτη ώρα που έχει μάθει την εκδήλωση αυτή. Και θα θέλαμε πολύ να σε ακούσουμε και σένα έστω για λίγο, Απόστολο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν θα σας κουράσω γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη.
Θα ήθελα να έρθει και δίπλα ο ειδικός συνεργάτης του πρώην Δήμου Μεθόνης, ο Αντώνης Μπούρμπουρας, να σας κάνω ένα μικρό ιστορικό πώς στήθηκε όλο αυτό το αριστούργημα που βλέπετε ακριβώς πίσω σας. Έλα, Αντώνη. Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε ήταν ο πρωτεργάτης του αγάλματος του Ευθύμη του Καλευρά. Μια κρύα νύχτα του χειμώνα, το Δεκέμβρη του 2010, τσουκτερό κρύο, 10 άνθρωποι ήμασταν εδώ για την ακρίβεια, ο Αντώνης ο Μπούρμπουρας, ο Ευγένης Παπαδόπουλος, ο Παναγιωτίδης ο Νίκος ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Μάνος ο Κυριακάκης ο αντιδήμαρχος τότε του Δήμου πρώην Μεθόνης, ο Κώστας Αβραμίδης ο δήμαρχος ο οποίος λείπει, τον είχαμε καλέσει αλλά επειδή έχει ανελειμμένες υποχρεώσεις δεν μπόρεσε να έρθει, τσουκτερό κρύο και η παρουσία του Ευθύμη του Καλευρά που δεν τον επέτρεπε η υγεία του να έρθει, ήρθε εδώ με την κόρη του, έκατσε μέσα σε αυτό το κρύο, μιλάμε για υπερβολικό ψύχος, για να βλέπει αυτό το αριστούργημά του να στείνεται. Έγινε ολόκληρος αγώνας για να στηθεί αυτό το άγμα που βλέπετε. Ο Ευθύμης ο Καλευράς το άφησε στο Δήμο με 35.000 ευρώ και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ τα μάζεψε ο Αντώνης ο Μπούρμπουρας με τεράστιο αγώνα από τους κατοίκους της Μεθόνης. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Είτε το θέλει ο Δήμος Πίδενας Κολυδρού, είτε δεν το θέλει, εμείς οι δημοσιογράφοι οφείλουμε να είμαστε εδώ παρόντες για την πατρίδα μας και όποιος θέλει έρχεται εδώ, όποιος δεν θέλει πάει στο σπίτι του. Αυτά για να τα γνωρίζει πολύ καλά ο Δήμος Πίδενας Κολυδρού. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε. Εκ μέρους όλων των Μεθονέων, αυτών που υπάρχουν εδώ αλλά και αυτών που δεν μπορούσαν να έρθουν για κάποιο λόγο, εκφράζω τη μεγάλη μου χαρά, τη συγκίνηση που είχατε την καλοσύνη να μας παρουσιάσετε αυτή την εξαιρετική, θα έλεγα, παράσταση. Έχω υποχρέωση, νομίζω, να αναφερθώ σε 2-3 πράγματα. Πρώτον, θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που γνώρισα έναν μεγάλον καλλιτέχνη, έναν μεγάλο άνθρωπο με κεφαλαία, όπως λέει ένας φίλος μου καλός, και δεν το κρύβω ότι από το 85 προσπαθούσα να είμαι δίπλα του, γιατί μου έδινε κάτι ξεχωριστό αυτός ο άνθρωπος. Και μπορώ να πω ότι υπάρχει βαθιά μέσα στην καρδιά μου η μνήμη του και θα το θυμούμαι κι εγώ όπως πολλοί φίλοι του. Το γλυκό του χαμόγελο, την καλοσύνη του, και βλέπω εδώ απέναντι την κυρία Καλευρά και με συγκινεί ιδιαίτερα και δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω όπως πρέπει να τα πω. Δεύτερον, να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεθεωρέους τους φίλους, ακόμα και από την Αφρική, τον κύριο Ζαμάνη που βρίσκεται στην Αφρική τώρα και καλή του ώρα που μας έστειλε κάποια χρήματα, όπως και κάποιοι δικοί μας από την Αμερική. Και εδώ οι Μεθονέοι βάλαν το χέρι στην τσέπη και έγινε αυτό που έγινε. Είναι πράγματι συγκινητικό μέσα σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Όμως θα αναφερθώ και στο πρόσωπο που χάρη σε αυτόν, θα έλεγα, ξεκίνησαν όλα, που έβαλε το χέρι του βαθιά στην τσέπη ο ίδιος και ο πατέρας του και ο αδελφός του και ξεκινήσαμε και θυμάμαι με είχε πει «Αντώνη, έχεις την εντύπωση ότι θα ανταποκριθούν οι Μεθονέοι» και τον είπα «Ναι, Δήμαρχε, σίγουρα θα ανταποκριθούν» και πράγματι έγινε αυτό που έγινε και είμαστε πολύ συγκινηγημένοι. Είναι ο πρώην Δήμαρχος ο Κώστας ο Αβραμίδης. Θεωρώ πολύ συγκίνηση και χαρά που έτυχε να συνεργαστούμε μαζί και κάναμε ό,τι μπορούμε, βάλαμε ένα πολύ πολύ μικρό λιθαράκι στον τόπο μας εδώ. Ο Κώστας πράγματι έδειξε μεγάλη αγάπη στην ιστορία και στον τόπο εδώ στους συνδημότες και σε πολλά που εγώ τα ξέρω και κάποιοι δεν τα ξέρουν. Σας ευχαριστώ όλους, εύχομαι να γίνει θεσμός. Σίγουρα. Αυτό και του χρόνου να είστε σίγουροι θα βοηθήσουμε και εμείς είτε εθελοντές είτε σύλλογοι για να γίνει πραγματικά μια παρουσίαση όπως την αξίζει. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά.